αυτήν την όμορφη πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Λάρισας, οι καλλιτέχνες και συνολικά οι εργαζόμενοι της πόλης είναι στο πλευρό της νεολαίας. Μιας νεολαίας που παλεύει για τη ζωή που την κλέβουν. Η νέα γενιά φωνάζει. Θα σας τιμωρήσουμε και δεν θα επιτρέψουμε τους αγώνες μας κανένα επόμενο έγκλημα. Νιώθουμε απέχθεια για τις άθλιες αναφορές δημοσιογράφου του ραδιοφωνικού Sky, τις οποίες έκανε με ιδιαίτερα επικριτικό και υποτιμητικό τρόπο για ανήλικους μαθητές μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, επειδή διαδήλωσαν και τραγούδησαν ενάντια στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Τον ενημερώνουμε πως και εμείς σήμερα αυτό κάνουμε. Ήταν τεράστια και συγκλονιστικά τα συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες 20 μέρες στον ομό μας. Σε Λάρισα, Τύρνα, Βελασσόνα, όπως και σε ολόκληρη τη χώρα. Ήταν οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις της 12ετίας, καθώς πήραν μέρος πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή τουλάχιστον το 30% του πληθυσμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα που δημοσιεύτηκε δεν καταγράφει τη συμμετοχή στις κοινοποιήσεις όσων είναι άνω των 17 ετών. Σφίγγουμε δυνατά το χέρι σε όλους τους συναδέλφους που από τις 10 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα βαδίζουν τον δρόμο του αγώνα μέσα από τα σωματεία των καλλιτεχνών για τις καλλιτεχνικές σπουδές που έχει ανάγκη η εποχή μας, δηλώνοντας την αλληλεγγύη μας. Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στους δοκιμασμένους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας, διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις, εργασιακά δικαιώματα, ασφαλείς συγκοινωνίες, κοινωνικές παροχές, κόντρα στην εντατικοποίηση και στα ελλειπή μέτρα προστασίας που οδηγούν σε επικίνδυνα ατυχήματα και στους χώρους εργασίας μας. Μέσα σε όλα αυτά, η κυβέρνηση έφερε στην αρχή της εβδομάδας το νομοσχέδιο για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του νερού, την άρση των οποίων προστατευτικών μέτρων για να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι επενδύσεις και σε αυτό τον τόσο ευαίσθητο για την ίδια τη ζωή τομέα, με το κράτος να έχει ρόλο επόπτη και εγγυητή της επιχειρηματικής δράσης. Τις συνέπειες αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά τις συμμετρήσαμε ήδη με το έγκλημα στα Τέμπη. Ο αγώνας που έχει προοπτική να αλλάξουν όλα, όπως τα ξέρουμε, έχει και αποτέλεσμα σε άμεσες διεκδικήσεις. Γι' αυτό και συνεχίζουμε. Η μουσική της Ελλάδας παίρνει με δύναμη και θάρρος από τις τεράστιες μαζικές κινητοποιήσεις των εργατών της Γαλλίας ενάντια στην προσπάθεια της κυβέρνησης Μακρόν να αυξήσει τα όρια συνταξιοδότησης. Λέμε στους απεργούς εργαζομένους στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Γαλλία, την Γερμανία, την Βρετανία, πως δεν υπάρχει δρόμος πίσω ούτε για εσάς ούτε για εμάς. Απαιτούμε το έγκλημα στα Τέμπη να μην συγκαλευθεί. Οι ένοχοι να πληρώσουν. Ασφαλείς συγκοινωνίες για όλους μας. Ασφαλείς σύγχρονες υποδομές και σχολικά κτίρια παντού. Καμία τρομοκρατία και καταστολή σε μαθητές, φοιτητές, εργαζομένους που αγωνίζονται. Οργανώνουμε πρωτοβουλίες συζήτησης, ενημέρωσης, ανακατηγορία εργαζομένων και καλλιτεχνών, προβάλλοντας τις προτάσεις μας για συλλογική σύμβαση σε χώρους πολιτισμού που θα διασφαλίσει τη μισθοδοσία μας και τα μέτρα ασφάλειας της υγείας μας. Διεκδικούμε αναβαθμισμένο ενιαίο σύστημα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, δημόσιο και δωρεάν. Είναι απαράδεκτη η στάση των παρατάξεων του κυρίου Αγοραστού και του κυρίου Τσιλιμίγκα που μαζί με την Ελληνική Αυγή σε εισαγωγικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο απέρριψαν ψήφισμα με το πλαίσιο ετοιμάτων των καλλιτεχνών στη λογική ότι τα προβλήματα τα έχει λύσει το Υπουργείο. Δεν έχει λύσει τίποτα. Ευθύνη και έχει και η Δημοκρατική Αρχή Λάρισας που ενώ έχει δεσμευτεί να συζητήσει το πλαίσιο μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, τελικά το παρέπεμψε στη Παραταξιακή Επιτροπή του Δήμου, δίνοντας στο τέλος ένα πετσοκομμένο ψήφισμα στη δημοσιότητα. Δεν απογοητευόμαστε, δεν περιμένουμε κοιτώντας μπροστά, δυναμώνουμε το σωματείο. Καλούμε τους συναδέλφους που το σκεπτόταν το προηγούμενο διάστημα να κάνουν το βήμα, τώρα να γίνουν μέλη του σωματείου. Συμμετείχαμε σε όλες τις αγωνιστικές δράσεις και τις σκέψεις συντονισμού του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, όπως αυτή που οργανώνεται το απόγευμα της Δευτέρας 27 Τρίτου στη ΔΕΙΑΛ. Ραντεβού στους δρόμους και στα τραγούδια του αγώνα. Σας ευχαριστώ πολύ.